τους φοιτητές που βρίσκονται εδώ και τους ευχαριστούμε και τους εργαζόμενους. Σήμερα πρότεινα ως Δήμαρχος της Κεφαλονιάς να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση για τα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων. Ξεκίνησε μια διαδικασία από τον Υπουργό σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου με τα ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, το οποίο και βλέπουμε θετικά. Έφτιαξε μια επιτροπή στην οποία όμως δεν συμμετείχε κανένας καθηγητής στο ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων. Εμείς διαφωνούμε με τη σύνθεση της Επιτροπής. Παρόλα αυτά όμως η Επιτροπή λειτουργήσε και παρέδωσε ένα πόρισμα στον Υπουργό. Στη συνέχεια ο Υπουργός κινητοποίησε το πόρισμα, κινητοποίησε σε όλους μας την Επιτροπή, η οποία μάλιστα ο ίδιος κάνει παρατηρήσεις στο πόρισμα αυτό της Επιτροπής και δίνει κατευθύνσεις γραμμές για τη συνέχιση της διαδικασίας. Οι κατευθύνσεις γραμμές έχουν ως εξής. Για παράδειγμα, λέει ο Υπουργός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν ιδρύματα όλων άλλων περιφερειών δεν μπορεί να περιέχονται, παρακαλώ, δεν μπορεί να περιέχονται στην πρόταση, γιατί πρέπει να πραγματοποιηθούν ευρύτερες διεργασίες που γίνει αυτό. Επίσης, ο Υπουργός είχε παρατηρήσει ως προς την διαχείριση των θέσεων ΔΕΛ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Υπουργού, αλλά και κυρίως την διευθύντρια γραμμή, την κατευθύντρια γραμμή που δίνει στο απαντητικό του έγγραφο, όπου λέει ότι η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει πλέον να ενταχθεί σε ένα μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό που θα πρέπει να εκπονηθεί και να προταθεί προς το ΙΠΕΘ. Θεωρούμε ότι πρώτον, η πρόταση της Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως τελικό κείμενο παρά μόνο ως μία εισήγηση προς τον Υπουργό. Δεύτερον, συμφωνούμε με την συνέχιση της διαδικασίας όπως ορίζει και ο κύριος Υπουργός στα πλαίσια ενός μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού τουλάχιστον πενταετίας που θα εξειδικευθεί, θα αιτιολογεί πλήρως, θα αναφέρει κάθε κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη και θα προτείνει οριστικές και πάνω απ' όλα βιώσιμες λύσεις για την λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου των Ιωνίων Νήσων. Η Επιτροπή που θα δημιουργηθεί για την εκπόνηση αυτού του μεσοπροθέσμου προγραμματισμού θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των δύο ιδρυμάτων. Προτείνω τους τρεις προέδρους των τμήματων που θα εκπροσωπούν καθ' ολοκληρία όλα τα τμήματα. Οι τρεις προέδροι είναι ο Κατερέλος, ο Σαμαράς και ο Πολυκαλάς. Τέσσερα, θεωρούμε ότι ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός θα πρέπει να εκπονηθεί άμεσα και σε σύντομο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των τοπικών κοινωνιών. Προτείνουμε επίσης το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, καθώς και στο ΠΔΕΛΤΑ που θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να περιλαμβάνεται σαφώς η πρόθεση ισόρροπης μελλοντικής ανάπτυξης του Ιδρύματος σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, εξασφαλίζοντας τον ίδιο αριθμό τμήματων, αφενός στην έδρα του νέου Ιδρύματος στην Κέρκυρα και αφετέρου στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά εν συνόλο.